Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος, και σήμερα οι παρεμβάσεις. Βλέπουμε την επικαιρότητα, σχολιάζουμε, βλέπουμε τα γεγονότα, επικοινωνούμε και συνομιλούμε με διάφορους φορείς για όσα συμβαίνουν. Έχουμε ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά οτιδήποτε τρέχει από πλευράς επικαιρότητας. Δεν έχουμε κάτι στο μέτωπο των πυρκαγιών σήμερα, δεν υπάρχει καμιά πυρκαγιά σε εξέλιξη και αυτό είναι ευχάριστο, θα λέγαμε, την ίδια ώρα που με την παντελή απουσία της πολιτείας έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας ο Σπύρος Γιαννιώτης. Ήταν εκεί μόνο συγγενείς, φίλοι και τα μέλη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας που τον αποθέωσαν. Τι άλλο κυριαρχεί στην επικαιρότητα? Βλέπουμε εδώ την είδηση στην Καθημερινή, κυρίες και κύριοι. Την είδηση στην Καθημερινή σχετικά με την Αθήνα, ότι επιδιώκει την αλλαγή του Δουβλίνου 2. Επανέρχεται στην επικαιρότητα, θα λέγαμε, το θέμα που έχει προκύψει με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή πιέζουν και θέτουν σε αμφισβήτηση τη συμφωνία η οποία υπάρχει στη διαμόρφωση ενιαίου μετόπου των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου, που αποτελούν πύλες εισόδου προσφύγων και μεταναστών, για την αναθεώρηση της συνθήκης Δουβλίνου 2, προσβλέπει η κυβέρνηση και αναμένονται σχετικές πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού άμεσα, ενώ το θέμα θα συναντηθεί και στη συνάντηση των ηγετών των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα στην Αθήνα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα γραφεία της. Βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, από τα νέα γραφεία στην Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου. Η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνει μίσθωμα 9.800 ευρώ μηνιαίως, αντί 95.000 ευρώ για τα γραφεία της Συγκρού. Κλείνω την καριέρα μου με μοναδικό τρόπο, λέει, όπως είπαμε, ο Γιαννιώτης. Αποσύρεται από την υπεράσπιση του 77χρονου Αλέξανδρος Λικουρέζος, τον χειριστή δηλαδή του ταχύπλο που συγκρούστηκε την Τρίτη με τουριστικό σκάφος στην Αίγινα, σκότωσε 4 ανθρώπους. Πρέπει να πούμε ότι συγκλονίζει η μητέρα της 5χρονη στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης Α των Αθηνών. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Έλα! Με χάλασε όλα τη ζωή μου. Η οικογένεια μου, κοριτσάκι. Αυστηράνε την ορειτήπολη για αυτό που έκαμε. Απλά δεν καταλάβαμε τίποτα, απλά να... Βλέπουμε σκάφος, μόλα, ταχύτητα που είχε. Πολύ ταχύτητα. Που... Πάνω σε εμάς και εμείς δεν καταλάβαμε. Πρέπει στα ταράκια, πρέπει σωσίδια να βάλουμε. Δεν είναι σωσίδια. Τι καράβια κοιτάξουμε. Τι καράβια την κοιτάξουμε. Ραβιά ήρθανε και δεν μπορούσα να κρατάω γιο μου πάνω μου. Δεν είχα δύναμη. Και φύγε από σκάλα, λέει. Πώς θα πάω από σκάλα. Δεν ξέρω στο πώς θα απλά τράβηξε με τα γιο μου από πάνω μου. Αυτός που σας χτύπησε μου είπαν ότι δεν είχε, δεν σας πέταξε στο σίδια. Σας χτύπησε και δεν σας πέταξε. Δεν μας πέταξε. Τίποτε. Τίποτα. Απλά πώς θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κάτι ξύλο. Ο άντρας μου δεν έχει που να κρατήσει. Ήταν στα μάτια μου. Μου χάλασε όλα τη ζωή μου, όλα η οικογένεια μου. Κοριτσάκι, αυτή η κοριτσάκι που στο Νίβιο έπρεπε να πάει. Και ο άντρας μου και τώρα πώς να ζούμε εμείς. Πώς μπορούμε να ζούμε. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά πραγματικά για να εκφράσεις οτιδήποτε. Μια γυναίκα η οποία έχασε τον σύζυγό της, το παιδί της. Τι να πεις, απλά είδαμε το σφαραγμό, την κραυγή και την παραδειγματική τιμωρία την οποία ζητούν όλοι όσοι
Βρέθηκαν στο σκάφος, υπήρξαν πραγματικά μαρτυρίες για το τι συνέβη. Είναι φοβερό και τρομερό να συμβαίνουν αυτά σε μια καλοκαιρινή περίοδο, και ενώ όλοι αυτοί ήταν οι άνθρωποι για διακοπές. Τελικά πλήρωσαν πολύ ακριβά, θα λέγαμε, κάποιοι με τη ζωή τους, τις διακοπές αυτές. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα τελωνία της πρώτης τάξης επίπεδου διεύθυνσης πάβουν να λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου με τη σημερινή τους μορφή και συστήνονται στις ίδιες περιοχές με τον ίδιο τίτλο τελωνία Β τάξης επίπεδου αυτοτελούς τμήματος. Με αυτή την απόβαση στην περιφέρειά μας, τα τελωνία Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Νέα Ορεστιάδα θα λειτουργούν ως τελωνία Β τάξη από 1η Σεπτεμβρίου του 2016. Κύκλοι των τελωνιακών υπαλλήλων θεωρούν τη νέα διαδικασία ως υποβάθμιση των τελωνίων. Ως γνωστόν, το θέμα έπαιξε κατά τον παρελθόν ότι κάποια τελωνία θα κλείσουν. Ο υφυπουργός τότε, κύριος Μπαλάφας, είχε σημειώσει ότι δεν τίθεται θέμα υποβάθμισης του τελωνίου Κομωτινής και ότι παραμένει στο επίπεδο α τάξης και θα αναβαθμιστεί περαιτέρω. Αυτό το θέμα φυσικά θα μας απασχολήσει και τις υπόλοιπες ημέρες. Είμαστε στον Αύγουστο, πάρα πολλοί είναι σε διακοπές. Το είδαμε και εμείς σήμερα επικοινωνώντας με πρόσωπα τα οποία θέλαμε να βγάλουμε στη σημερινή εκπομπή. Πάρα πολλοί απουσιάζουν, πρέπει να πούμε. Όμως έρχεται ο Σεπτέμβριος. Με τον εφιάλτη των πληστηριασμών και κατασχέσεων βρίσκονται αντιμέτωποι εκατομμύρια πολίτες και επαγγελματίες, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα ξεπερνούν πλέον, ακούστε το νούμερο, τα 215 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία έχουν πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, άλλοι 300.000 συνοστίζονται στα ασφαλιστικά ταμεία και σε περίπου 3 εκατομμύρια υπολογίζονται οι φάκελοι δανείων που έχουν κοκκινήσει στις τράπεζες, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορούν καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Με τον εφιάλτη των πληστηριασμών και κατασχέσεων βρίσκονται αντιμέτωποι εκατομμύρια πολίτες και επαγγελματίες, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα ξεπερνούν πλέον τα 215 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 1.200 ηλεκτρονικές εντολές κατάσχεσης καταθέσεων φεύγουν καθημερινά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ ακόμα 600 κατασχετήρια αποστέλλονται από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, όπως αναφέρει η Εφημερίδα των Συντακτών. Συνολικά, ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία έχουν πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, άλλοι 300.000 συνοστίζονται στα ασφαλιστικά ταμεία και σε περίπου 3 εκατομμύρια υπολογίζονται οι φάκελοι δανείων που έχουν κοκκινήσει στις τράπεζες, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορούν καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο σφιχτικός ιδιασμός της ανάγκης εξυπηρέτησης δανείων, φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών θα προκαλέσει την έκρηξη και των ρυθμισμένων οφειλών, καθώς θα υπάρχει επικάλυψη των δόσεων με νέες υποχρεώσεις. Από τα τελευταία στοιχεία προκύπτει ότι ήδη 2 από τους 3 που είχαν καταφύγει σε ρύθμιση χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τεθεί εκτός, περίπου 98.000 σε σύνολο 147.308 ρυθμίσεων. Ενώ ειδικά για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2016, ένας στους 2 φυλέτες σε σύνολο 75.451 απεντάχθηκε. Τον Ιούλιο παράλληλα δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 1,2 δισευρώ στις εφορίες, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία για τη ρύθμιση χρεών, ωστόσο όσο κυβέρνηση και επιστωτές δεν καταλήγουν σε ένα σχέδιο κοινής αποδοχής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η κατάσταση θα συνεχίζει να είναι ασφικτική για χιλιάδες πολίτες και το βάρος θα πέφτει σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Στοιχεία πραγματικά που ανατριχιάζουν, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Βασίλης Κροκίδης. Να το χαιρετήσουμε. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε? Καλό μεσημέρι. Είμαι Εθνική καλά Συνομοσπονδίας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι δική μου η χαρά που μιλάω μαζί σας, κύριε Κροκίδη. Βεβαίως, να πούμε ότι είστε και πρόεδρος στο Επιμελητήριο του Πειραιά. Κύριε Κροκίδη, έχετε δώσει και πολλά στοιχεία για το αλκέτα των επιχειρήσεων, τα οποία επίσης είναι πολύ συγκλονιστικά. Είχαμε ένα θέμα σχετικά με τα 215 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς θα τα χαρακτηρίζατε αυτά? Αυτό το νούμερο. Το εσωτερικό μας μαρτύριο είναι το εσωτερικό χρέος της αγοράς, το οποίο βλέπετε ότι πλησιάζει πάρα πολύ το εξωτερικό μας χρέος. Είναι περίπου το 65% του εξωτερικού μας χρέους.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε δύο μέτωπα να αντιμετωπίσουμε. Το άμεσο, το καθημερινό, που είναι το εσωτερικό χρέος της αγοράς, τα 215 δις όπως είπατε και εσείς, εκ των οποίων τα 107 δις είναι κόκκινα δάνεια. Περίπου 92 δις είναι εξυπηρώθημες οφειλές στο δημόσιο από φόρους και άλλα 16,2 δισεκατομμύρια οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι ένα φορτίο το οποίο πολύ δύσκολα μπορούμε να το κουβαλήσουμε πλέον, εάν δεν υπάρξει μια ρύθμιση στο άμεσο μέλλον ανάλογη σε αυτή των 100 δόσεων. Την ίδια ώρα βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε 6.000 επιχειρήσεις που έχουν να λαμβάνουν σε αυτή την κρίσιμη και δραματική συγκυρία, θα λέγαμε, ΦΠΑ και δεν τον παίρνουν αυτόν τον ΦΠΑ. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δυστυχώς, δύο μέτρα και δύο σταθμά. 7,2 δις είναι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων 1,2 ίσως και 1,3 δις πλέον από επιστροφή ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ρευστότητα στερεί το δημόσιο από την επιχειρηματικότητα σε μια περίοδο που οι τράπεζες είναι κλειστές. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πιστωτική επέκταση. Και το περίεργο είναι και το, αν θέλετε, το δυσνόητο για όλους, ότι δεν συμψηφίζονται οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο με τις οφειλές του δημοσίου προς επιχειρήσεις. Για πέστε μου τώρα, γιατί εσείς έχετε επισκεφτεί υπουργούς ανεξαρτήτως χρωμάτων και κομμάτων και ήρθατε σε επαφή μαζί τους. Τι φταίει που δεν γίνεται αυτός ο περίφημος συμψηφισμός, ας πούμε, κύριε Πρόεδρε? Αυτές είναι, αν θέλετε, οι ιδεολειψίες των δανειστών. Είναι οι κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει, είναι τα προαπαιτούμενα που κάθε τρεις και λίγο μας επιβάλλουν. Δεν θέλουν να ακούσουν δύο λέξεις. Η πρώτη είναι η ρύθμιση και η δεύτερη είναι ο συμψηφισμός. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ότι τα καλοκαιρινά μελτέμια θα έρθουν φέτος στο φθινόπωρο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μας ότι έχουμε 23,3 δις φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τέλος του χρόνου, εκ των οποίων τα 3,34 δισεκατομμύρια από τον έμφυα. Όλα αυτά προστίθενται στα ληξιπρόθεσμα που αναφέρατε πριν και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πετύχουμε τους στόχους τους πρακτικούς, αλλά το μόνο στόχο που θα πετύχουμε είναι να αυξήσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Φαύλος κύκλος, το καταγγέλλεται από το 2010 εσείς. Βλέπετε κάποια προοπτική, βλέπετε να υπάρχει ένα φως, ας πούμε, στο τούνελ? Είστε αισιόδοξος σε κάποιο βαθμό ότι κάτι μπορεί να αλλάξει? Όχι, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Θέλω να είμαι αισιόδοξος πάρα πολύ και πρέπει να μεταδίδω και αυτή την αισιοδοξία στους συναδέλφους μου. Αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαι και ρεαλιστής ταυτόχρονα. Βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα αναλύουμε και πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε για να καταθέτουμε προτάσεις, γιατί δεν μένουμε απαθείς με την καταγραφή των γεγονότων. Πρέπει να τεκμηριώνουμε κάποιες προτάσεις πάνω σε αυτά τα στοιχεία, οικονομετρικά, ώστε να γίνονται αποδεκτές, αν θέλετε, οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους δανειστές. Εγώ είμαι ένας πρόεδρος από το 2009, όπως ξέρετε, και έχω περάσει 5 κυβερνήσεις. Είμαι ο πρόεδρος των μνημονίων, ουσιαστικά, της κρίσης. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει μια άσπρη μέρα όλο αυτό το διάστημα, με μόνη εξαίρεση, ίσως μια παρένθεση, το 2014, όπου εκεί φάνηκε ότι σταθεροποιείται η αγορά. Εν πάση περιπτώσει, δεν γυρίζουμε στο παρελθόν, κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Ένα αυτό από τα λάθη, κύριε Πρόεδρε, θα λέγαμε ότι είναι και αυτή η μεγάλη ενασχόληση κάθε κυβέρνησης με το τι έκανε η προηγούμενη. Χάθηκε χρόνος δηλαδή. Χάνεται χρόνος. Γίναν πολλές εκλογές που δεν χρειαζόταν ίσως στη χώρα. Πράγματι, ξέρετε ότι η πολιτική σταθερότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική πορεία και έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, αλλά να κάνουμε αναφορές στο παρελθόν δεν μας βοηθάει για το παρόν, στο παρόν, και ως εκ τούτου εμείς κοιτάμε να δούμε μπροστά. Μακάρι τα λάθη αυτά να γίνουν μάθημα. Το πάθημα να γίνει μάθημα. Βλέπουμε όμως ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη. Βλέπουμε, όπως είπατε και εσείς, ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο κλείνουν, αλλά το χειρότερο στοιχείο και το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, γιατί καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο, είναι ότι δεν ανοίγουν επιχειρήσεις. Δεν ανοίγουν επιχειρήσεις. Το 2014 είχαμε 20.000 το εξάμηνο. Στοιχεία εξάμηνου θα βάλω που δεν αντιπροσωπεύουν βέβαια όλο το χρόνο, αλλά είναι αναλογικά. Είχαμε 20.000 νέες επιχειρήσεις. Πέρσι είχαμε 18.000 νέες επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους. Και φέτος έχουμε 15.500 επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο κλείνουν επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχει και ενδιαφέρον
για νέους ανθρώπους ή για αυτούς που θέλουν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να επιχειρήσουν. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ανεργία, γιατί είναι αδύνατο να απορροφηθούν 1.200.000 άνεργοι από τις παρούσες επιχειρήσεις, που πολλές από τις 615.000 περίπου που μείναμε, οι 63.000 είναι κάτω από το όριο βιωσιμότητας, και είναι αδύνατο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον. Γιατί εναλλακτικών μορφών είδαμε ότι υπάρχει και το τετράωρο και, και η εκπεριτροπής, αλλά δεν είναι λύση στο πρόβλημά μας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν τουλάχιστον 100.000 νέες επιχειρήσεις από το 1.200.000 ανέργους, για να μπορέσουν να απορροφήσουν τους υπόλοιπους. Και αυτό το οποίο ζητάμε διακαώς είναι να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις, να επιδοτηθεί απασχόληση και αυτές οι 615.000-620.000 επιχειρήσεις που μείναμε να απασχολήσουμε τουλάχιστον ένα νέο άνεργο ή έναν άνεργο ευαίσθητης ηλικίας άνω των 50 ετών. Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ανεργία κατά 50%. Αυτά τα τεκμηριώνουμε. Δεν μας ωφελεί να επιδοτούμε την ανεργία, αλλά να επιδοτήσουμε την απασχόληση. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, με την εμπειρία σας, είστε και συνδικαλιστής σαν ΕΣΕΕ, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, είστε και πρόεδρος επιμελητηρίου και σύμβουλος του κράτους δηλαδή. Για ποιο λόγο δεν αντιδρούν οι συνάδελφοί σας, επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, οι οποίοι έχουν δεχθεί και το μεγάλο τσουνάμι, θα λέγαμε, κύριε πρόεδρε? Έχετε δεχτεί το μεγάλο τσουνάμι αυτής της κρίσης? Πράγματι, θα σας πω ευθαρσώς ότι έχουμε περάσει στο στάδιο της παραίτησης. Και αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια οικονομία, σε μια κοινωνία. Σηκώνω τα χέρια δηλαδή. Ναι, βλέπουν πλέον, ναι, ακριβώς. Πολλοί βλέπουν το αδιέξοδο, βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες υποχρεώσεις. Μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε να πληρώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους από πέρσι, όταν βλέπουμε τους τζίρους μας να μειώνονται σε σύγκριση με πέρσι. Και πέρσι δεν ήταν μια χρονιά που θα πρέπει να συγκρίνουμε στοιχεία, γιατί αυτή την περίοδο, αν θυμάστε, και την προηγούμενη, δηλαδή του περσινού Αυγούστου, είχαμε capital controls, κλειστές τράπεζες, δημοψηφίσματα, προεκλογική περίοδο, Brexit και πολλά άλλα. Προσπαθήσαμε φέτος να συγκριθούμε με την προπέρσινη χρονιά. Και παίρνοντας την περίοδο των εκτόσεων, θα σας πω ότι είναι μια περίοδος που κάνει η αγορά ένα τζίρο πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2014 ήταν 7,2 για την ακρίβεια. Πέρσι πέσαμε στα 6,8, δηλαδή χαθήκαν 400 εκατομμύρια την περίοδο των εκτόσεων. Και φέτος δυστυχώς συγκρινόμαστε με πρόπερση και με πέρσι και όχι με πρόπερση που θα θέλαμε. Κάθε φέτος και χειρότερα δηλαδή. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Και επιβεβαιώνεται που η περσινή χρονιά, σας είπα, ήταν ό,τι χειρότερο για την αγορά. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορούμε εύκολα να ανακάμψουμε. Μάλιστα. Τι θα προτείνατε λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε? Τι θα προτείνατε άμεσα ότι πρέπει να γίνει? Να βάλουν μυαλό οι ξένοι? Κοιτάξτε, βεβαίως αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται να αλλάξουν πολιτική. Δεν αρκεί να παραδέχονται τα λάθη τους και να μιλάνε ότι το μείγμα πολιτικής και οικονομικής πολιτικής και των προαπαιτουμένων και των μνημονίων ήταν λάθος. Γιατί με ένα συγγνώμη, νομίζω ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση στους 255.000 επιχειρήσεις. Το συγγνώμη ανακαλύφθηκε όταν χάθηκε το φιλότιμο, λέμε, κύριε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό επιβεβαιώνεται κάθε φορά. Εμείς λοιπόν, για να μην χαθούμε στα πολλά αιτήματα, δύο πράγματα θα σας πω ότι χρειάζονται άμεσα. Το πρώτο είναι μια επαναφορά σε καλύτερη, αν θέλετε, μορφή και πιο ρεαλιστική της ρύθμισης των 100 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Γιατί αν κλείσουν οι επιχειρήσεις στο δημόσιο δεν θα εισπράξει τίποτα από αυτά. Οπότε είναι, νομίζω, απαραίτητο να δοθεί αυτή η δυνατότητα στον Έλληνα, ο οποίος φαίνεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κατάσταση ότι δεν του αρέσει να χρωστάει. Θέλει όμως να βρεθεί και μια λύση για να μπορέσει να πληρώσει αυτά τα οποία οφείλει. Και το δεύτερο, όπως σας είπα, οδηγείται στην παραίτηση. Και το δεύτερο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δούμε είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, γιατί είναι αιτία πολλών κακών η ανεργία στην αγορά. Άρα δύο μέτωπα, ρύθμιση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και μια συμφωνία για απασχόληση. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πρέπει να συζητηθούν το Σεπτέμβριο οπωσδήποτε με τους δανειστές και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, Βασίλης Κροκίδης, πρόεδρος
Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων και Επιχειρηματικότητας και φυσικά πρόεδρος και του Επιμελητηρίου Πειραιά. Είχαμε τη χαρά να επικοινωνήσουμε μαζί του, είδαμε τις απόψεις του. Είναι πραγματικά μια ορολογιακή βόμβα, ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα, αυτά που έχουν δηλαδή, που έπρεπε να έχουν πληρωθεί και δεν πληρώθηκαν, 215 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσθέτει κι άλλα ο κύριος Χροκίδης, είδαμε, τα φετινά. Και έχουμε 4 εκατομμύρια φορολογούμενους να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία, 300.000 με τα ασφαλιστικά ταμεία, 3 εκατομμύρια φάκελοι δανείων οι οποίοι έχουν κοκκινήσει στις τράπεζες και η ζωή συνεχίζεται θα λέγαμε και δεν ξέρουμε τι συνθήκες ακόμη θα υπάρξουν. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι έχουμε πάρα πολύ άσχημα στοιχεία και για την οικοδομική δραστηριότητα η οποία εμφανίζει έντονα πτωτική πορεία και τον μήνα Μάιο του 2016. Πάμε να το δούμε. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της Ελστάτ δηλαδή, κατά το μήνα Μάιο 2016, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας ιδιωτικής δημόσιας στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 849 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε 140,2 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 634,3 τετραγωνικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 31,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,5% στην επιφάνεια και κατά 38,9% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι εκδοθήσεις άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας κατά το μήνα Μάιο ανήλθαν σε 843 οικοδομικές άδειες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι εκδοθήσεις άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο του 2016 στο σύνολο της χώρας ανήλθαν σε 6 μόλις οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν κυρίως σε ένα ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις των αντίστοιχων μηνών. Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2015 ως τον Μάιο του 2016, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας ιδιωτικής δημόσιας, μετρούμενο βάσει τις εκδοθήσεις οικονομικές άδειες, περιορίζεται σε 12.376 οικοδομικές άδειες. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014-Μαΐου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 9,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών. Κατά την ίδια χρονική περίοδο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014-Μαΐου 2015. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο για την ανωτέρω περίοδο είναι 27,9%. Το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμινο του 2015. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 16,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,5% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015. Με τον εφιάλτη τον πληστηριασμό λοιπόν το πρώτο θέμα, πολύ άσχημα τα στοιχεία όπως είδαμε κυρίες και κύριοι για την οικοδομική δραστηριότητα το 2016. Μετά τον κύριο Χροκίδη σήμερα η μέρα των συνδικαλιστών θα λέγαμε, να χαιρετήσουμε και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δράμας, τον κύριο Γιώργο Σαυρίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη δουλειά πρέπει να πω. Κύριε Σαυρίδη, είστε από αυτούς που εργάζονται μέσα στο κατακαλό καιρό αυτή την ώρα πρέπει να πούμε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένας πρόεδρος, άσχετα από ό,τι μας κατηγορούν, για να ταΐσει την οικογένειά του πρέπει να δουλέψει. Γιατί εμείς στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουμε ούτε προνόμια ούτε τίποτα όπως μας κατηγορούν κάποιοι της κυβέρνησης. Για πέστε μου τώρα,
Εδώ αυτό έχουμε... το λέω με το, αυτό το Σεπτέμβριο θα εξεταστεί ο συνδικαλιστικός νόμος που μιλάει για προνόμια συνδικαλιστών κτλ. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι έχω την αίσθηση ότι και αυτός ο συνδικαλιστικός νόμος και πολλά άλλα είναι η μπάλα να παίζεται στην κερκίδα, κύριε Πρόεδρε, γιατί τα στοιχεία, τα στοιχεία είναι σαρωτικά αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Κοιτάξτε, σε όλα τα επίπεδα. Η κοινωνία σήμερα βιώνει το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν μπορεί να επιβιώσει, η ανεργία είναι μεγάλη και η κυβέρνηση ασχολείται με συνδικαλιστικούς νόμους και τα λοιπά. Αν λύσουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, μπορούμε να ασχοληθούμε και με το συνδικαλιστικό νόμο, νομίζω. Τα προβλήματα, όπως στη Δράμα πολύ καλά γνωρίζουμε, η μεγάλη ανεργία, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις, θα τα ακούσουμε και φέτος αυτό στις 10 Σεπτεμβρίου στην έκθεση, θα το ξανακούσουμε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ότι σχεδιάζει να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που είπε για μας τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι σήμερα που οι νέοι κάτω των 25 αμείβονται με ψίχουλα, το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, και για μας επικρατεί μια δουλεία, μια σύγχρονη δουλεία, που πολύ καλά γνωρίζουν ότι ο κόσμος όλος δουλεύει 8 ώρα και τον ασφαλίζουν για 4 ώρα. Είστε οικοδόμος, πρέπει να πούμε, κύριε Σαυριδί. Ναι, είμαι οικοδόμος εδώ και 35 περίπου χρόνια. 40 δεν γίνεται γιατί είστε νεότατος. Ναι, ναι, είμαι από 14 χρόνια πάντως ασφαλισμένος στην οικοδομή. Από τα 14. Για πέστε μου τώρα, Μάιος του 16 και νέα πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε? Αυτό σημαίνει ότι πολλά επαγγέλματα που ακολουθάνε την οικοδομή μπαίνουν στην ανεργία, μαγαζιά, καταστήματα που ήταν στον κλάδο κλείνουν, επιχειρήσεις μεγάλες κατασκευαστικές κλείνουν, λατομεία όπως και, και στη Δράμα, σκυροδέματα κτλ. Κλείνουν, εργοστάσια βιομηχανίες και σιδεράδικα κλείνουν και όλα αυτά συνεπάγεται ότι ανεβαίνει η ανεργία. Μια ανεργία που μας είπε η κυρία η υφυπουργός που είχε έρθει πριν λίγους μήνες στη Δράμα, ότι έχει πέσει κατά 1,5%, δεν μετρούσε όμως τον κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό. Ναι, να τονίσουμε φυσικά ότι έχω την αίσθηση ότι η χαριστική βολή στον τομέα της οικοδομής ήταν ο ΕΦΙΑ, ο οποίος από τη μία ο κύριος Κατρούγκαλος λέει τώρα ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πληρώνουμε τον ΕΦΙΑ και ότι πρέπει να υπάρχει ένας φόρος για την ακίνητη, τη μεγάλη, τη μεγάλη και την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δηλαδή πλέον γίνεται δεδομένος ότι θα μας ακολουθεί εφόρου ζωής. Ο ΕΦΙΑ έκανε ζημιά. Δεν είναι μόνο ΕΦΙΑ, είναι και ο ΦΠΑ που μπήκε τελευταία στην αγορά των διαμερισμάτων. Έτσι. Από τους προηγούμενους, ναι. Ναι, από τους προηγούμενους. Όλα αυτά σε σχέση με την αύξηση των υλικών που μέσα και ακόμα μέσα στην κρίση τα υλικά δεν έχουν πέσει. Η γη πάλι και αυτή δεν έχει πέσει, δηλαδή μπορούμε πολύ εύκολα να το διαπιστώσουμε ότι ακόμα και σήμερα κάποια χωράφια ή οικόπεδα έχουν εξωφρενικές τιμές, οπότε αυτό ανεβάζεται και το κόστος της οικοδομής. Η υπόσχεση ότι θα κατεργηθεί ο ΕΦΙΑ από την κυβέρνηση, βλέπουμε ότι σήμερα αντί να κατεργηθεί αυξάνεται σε πολλά σημεία του. Μέχρι και τα χωράφια από του χρόνου θα πληρώνουν ΕΦΙΑ. Μάλιστα. Ένα επίσης σημαντικό ζητούμενο. Βλέπετε και στο πλαίσιο του νέου κύκλου διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τη δεύτερη αξιολόγηση το Σεπτέμβριο να έχουμε όργανα, κύριε Πρόεδρε? Θα έχουμε, ναι, θα έχουμε. Νομίζω μετά την έκθεση θα έχουμε. Εμείς πάντως περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, όπως και πριν 2 χρόνια, να μπει μπροστά στην πορεία. Γιατί πέρυσι δεν επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη. Οι θεσμοί ζητάνε ομαδικές απολύσεις, μειώσεις μισθών. Εμείς καλούμε σαν εργατικό κέντρο τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Μην δέχεται δηλαδή αυτά που τους ζητάνε συνέχεια. Δηλαδή βλέπουμε και οι συνταξιούχοι και οι νέοι. Αυτή την παθητική στάση του κόσμου την περιμένατε εσείς, κύριε Πρόεδρε? Δεν την περίμενα. Δηλαδή ο κόσμος ασχολείται με 1000 άλλα πράγματα που δεν το αλλάζουν τίποτα τη ζωή, παρά με αυτό που αν θα κάνει λίγο καιρό αγώνα, θα αλλάξουν πολλά πράγματα προς το καλύτερο φυσικά, γιατί οι αγώνες όλοι έχουν δείξει ιστορία ότι όταν αγωνίστηκε ο εργάτης άλλαξε η ζωή του προς το καλύτερο και κέρδισε πάρα πολλά πράγματα. Είστε αισιόδοξος δηλαδή ότι με αγώνες αλλάζει κάτι, γιατί εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι προαπαιτούμενα, είναι υπογεγραμμένα αυτό ουσιαστικά. Αυτό κάποτε θα σταματήσει, ήδη διανύουμε 7 χρόνια μνημόνια, αυτό κάποτε θα σταματήσει.
και μόνο με αγώνες θα κερδίσουμε αυτά που έχουμε χάσει. Γιατί αυτά που έχουμε χάσει όλα ήταν, τα χάσαμε άδικα δηλαδή, και ήταν, δηλαδή δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, ένας νέος κάτω των 25 να αμείβεται διαφορετικά από έναν άλλον, έτσι, να αμείβεται με 480 ευρώ το μήνα, που να, ίσα ίσα δηλαδή να μπορέσει να πληρώσει τις ΔΕΚΟ και, να, και τα σούπερ μάρκετ. Αυτή θα είναι η ζωή αν δεν κάνουν αγώνες από εδώ και πέρα οι νέοι. Ίσα ίσα δηλαδή θα μπορούν να επιβιώνουν όταν θα βρίσκουν δουλειά. Αυτό λέτε ότι μπορεί να αλλάξει και ότι πρέπει να αλλάξει. Αυτή η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια πιστεύετε, ότι, πιστεύετε ότι αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με τη δέουσα σοβαρότητα ή έχει σηκώσει τα χέρια? Εμείς τον επισκεφθήκαμε τελευταία το Υπουργείο Εργασίας, μας διαβεβαίωσαν ότι στα κόκκινα δάνεια η πρώτη κατοικία δεν θα, τα δάνεια δεν θα γίνουν κόκκινα. Δηλαδή δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να του πάρουν το σπίτι. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά από αυτά που έχουμε δει και μετά τα ψέματα που έχουμε ακούσει, δεν μπορείς να δώσεις, να το δέσεις κόμπο δηλαδή, ότι κάποιος άνεργος που έχει πάρει ένα δάνειο δεν θα του πάρουν το σπίτι πίσω. Νομίζω και εκεί θέλει αγώνα, και μεγάλο αγώνα, και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μόνο έτσι θα κερδίσουμε, να μην φτάσουμε και στο σημείο χιλιάδες εργαζόμενοι να χάσουν τα σπίτια τους για ένα κομμάτι ψωμί. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Πρόεδρε? Θέλω να προσθέσω ότι στις 10 του Σεπτέμβρη είναι το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το εργατικό κέντρο βάζει λεωφορεία για τη μεταφορά του κόσμου. Καλό είναι όλοι να έρθουν, θα είναι δωρεάν, είναι μια μέρα, είναι Σαββάτο, ας κάνει ο καθένας μια μέρα αγώνα το χρόνο. Για να υπάρχει μια ελπίδα, μπας και αλλάξει και κάτι. Σαν να πηγαίνει στο γήπεδο, ας πούμε. Αυτό εννοούσατε, γιατί... θέλω να πω ότι στο γήπεδο πηγαίνουν. Για να αλλάξουν τη ζωή τους δεν πηγαίνουν σε ένα τέτοιο αγώνα. Καλή δύναμη, κύριε Πρόεδρε. Η πορεία είναι ειρηνική, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Και θα πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, γιατί το Σεπτέμβριο έχονται και μειώσεις μισθών και ομαδικές απολύσεις και πολλά άλλα. Μάλιστα. Μέχρι τι ώρα εργάζεστε, Πευκαιρία, κύριε Πρόεδρε? Τώρα ασχολάμαι. Ασχολάτε. Ωραία. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτά και από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Δράμας, που είναι και οικοδόμος, και σχολιάσαμε και αυτό και την πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας. Και φυσικά, 10 του μηνός προετοιμάζονται και στη Δράμα και σε όλη την Ελλάδα τα εργατικά κέντρα για μια κινητοποίηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Θα είναι το γεγονός του Σεπτεμβρίου η έκθεση. Φυσικά είναι και έκθεση, αλλά είναι και τα μηνύματα που περνάνε στην κοινωνία. Θα δούμε και το ρεπορτάζ σε λίγο από τις Σέρες για το τι γίνεται εκεί και τι προετοιμάζουν και οι εργαζόμενοι στην γειτονική πόλη. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος, καθημερινά, ζωντανά, και βλέπουμε μια είδηση επίσης που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, την 3η 30 Αυγούστου του 2016, και στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Καλλιθέα θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτή είναι η είδηση η οποία βγήκε στην επικαιρότητα. Να τονίσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο Έθνος, η Ειδική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού απέστειλε στους 9 υποψήφιους το ατομικό δελτίο συμμετοχής στη Δημοπρασία. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης, κύριος Κρέτσος, έκανε την παρακάτω δήλωση. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης θα συνεχίσει να υπηρετεί το θεσμικό της ρόλο με στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν συμμετέχει σε παιχνίδια δημιουργίας εντυπώσεων και λογοδοτεί μόνο στους πολίτες. Υπενθυμίζουμε ότι ανεβάζει στη διάβια όλες τις διοικητικές πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνει. Τα μυθεύματα, οι εικασίες, τα αυθαίρετα συμπεράσματα, οι περισπούδαστες ασχετοσύνες και τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας αποδεικνύουν απλώς ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει να παραχαράξουν την αλήθεια με στόχο την μη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αλλά και τη συστηματική παραπλάνηση
των πολιτών. 30 Αυγούστου λοιπόν ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, απόλυτη χειραγώγηση και κρίση στη δημοκρατία. Ο κύριος Λοβέρδος δήλωσε δικά του χειρά θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει τα κανάλια η κυβέρνηση, τόνισε ο κύριος Λαφαζάνης. Έχουμε γενικότερα αντιδράσεις, αλλά παρόλα αυτά από όσο φαίνεται τουλάχιστον μπαίνει στην τελική ευθεία η ιστορία με το διαγωνισμό. Καυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναμένεται ο Σεπτέμβριος για την κυβέρνηση, καθώς ανοίγει ο νέος κύκλος διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, προκειμένου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι τα εργασιακά και τα κόκκινα δάνεια. Στην επικείμενη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τα εργασιακά, η ελληνική στάση δεν θα είναι αμυντική, αλλά θετική και επιθετική, προκειμένου να αναστραφεί η γενικευμένη απορρίθμιση που ισχύει σήμερα στην εγχώρια αγορά εργασίας, επεσήμανε ο κύριος Κατρούγκαλος. Τα συνδικαλιστικά σωματεία πάντως ετοιμάζονται να δώσουν έναν μεγάλο αγώνα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση και στα όρια που θέτουν πλέον οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Καυτός αναμένεται ο Σεπτέμβριος για την κυβέρνηση, καθώς ανοίγει ο νέος κύκλος διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, προκειμένου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι τα εργασιακά και τα κόκκινα δάνεια. Στην επικείμενη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τα εργασιακά, η ελληνική στάση δεν θα είναι αμυντική, αλλά θετική και επιθετική, επισήμανε ο Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, με τους συνδικαλιστές να μην πιστεύουν ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Τα εργασιακά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για όλη την εργατική τάξη. Πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το να απαιτούν οι δανειστές και να ευτελίζουν την εργασία και μας πήγανε πίσω από το μεσαίωνα, πραγματικά είναι κάτι το παράλογο. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με τους κοινωνικούς εταίρους. Ήδη εμείς ως εργατική τάξη κάναμε τις συνονίσεις μας με το ΣΕΒ και έχουμε βρει ένα κοινό τόπο σημείωση, το οποίο θα πρέπει εμείς το καταθέσαμε και θα πρέπει να καθίσει και το τραπέζι και η κυβέρνηση να υιοθετήσει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για όλα τα ζητήματα, για πολλές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές, αλλά βάζουμε κόκκινη γραμμή όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει τάξη εργαζομένων. Υπάρχει η αυθαιρεσία και η ζούγκλα εργασίας. Τα συνδικαλιστικά σωματεία ετοιμάζονται να δώσουν ένα μεγάλο αγώνα εν ώψη της ΔΕΘ, στέλνοντας έτσι το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση και στα όρια που θέτουν πλέον οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Θα γίνουν οι συζητήσεις και οι τοποθετήσεις από τα εργατικά κέντρα του Βορείου Ελλάδος, ώστε να δούμε πλέον ότι πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Θα κάνουμε τη μεγάλη κινητοποίηση της έκθεσης, την οποία πιστεύω πρέπει να είναι μεγάλη και πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι πλέον στα διέξοδα υπάρχουν και λύσεις. Υπάρχει ένα τέρμα, ένα τέλος. Πρέπει να πούμε ένα τέρμα μέχρι εδώ, δεν πηγαίνει άλλο. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας, γιατί θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί μόνο μέσα από αγώνα θα μπορούμε να αλλάξουμε κάποια δεδομένα. Να προστατεύσουμε ό,τι απέμεινε. Διότι δυστυχώς οι δανειστές, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, εδώ και μια αυταετία, το μόνο που επιβάλλουν στις πολιτικές δυνάμεις είναι να παίρνουν μέτρα κατά της εργατικής τάξης και παράλληλα να απορριθμίζουν την αγορά εργασίας με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, ο Άλκης Απειδόπουλος ζητά μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις από όλους τους εργαζομένους. Εμείς αγωνιζόμαστε. Θα στέλνουμε τα μηνύματα. Εάν θεωρούν ότι μπορούν να ζουν με 250 ευρώ οι νέοι, σήμερα αυτό είναι το μερομίσιο, το τετράωρο, που σήμερα είναι πολυτέλεια και στην πόλη μας θα το βρεις αυτό το τετράωρο. Είναι πολυτέλεια. Είναι 250 ευρώ. Εάν θεωρούν ότι οι νέοι μπορούν να κάνουν οικογένειες και έχουν μια προοπτική, είναι δικαίωμά τους. Τέλος, σε ό,τι αφορά το επίδομα αδείας, ήδη έχουν γίνει 6 καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για τη μη καταβολή του, με τον Άλκη Απειδόπουλο να ξεκαθαρίζει ότι αυτό καταβάλλεται μέχρι και το τέλος του έτους, ανάλογα με το πότε ο εργαζόμενος θα πάρει το μεγαλύτερο μέρος της άδειάς του. Πάνω απ' όλα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους αιρεούς και όσους μας βλέπουν. Τους εύχομαι πραγματικά υγεία και δύναμη για τις νέες διεκδικήσεις και απαιτήσεις που έχει ο ελληνικός λαός. Όσον αφορά το επίδομα αδείας, πρέπει να πούμε ότι χορηγείται μέσα στο καλοκαίρι με το μεγαλύτερο μέρος της αδείας όταν παίρνει ο εργαζόμενος με συνεννόηση με τον εργοδότη και καταβάλλεται κατά χρονικούς περιόδους μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η νομοθεσία, η οποία δεν αποσυμφωνίζει ότι και σε ποιο χρονικό σημείο θα το πάρει. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της αδείας που παίρνει ο εργαζόμενος.
Δηλαδή, εάν έχει 28 μέρες αδείας, εάν τις 15 τις πάρει το καλοκαίρι, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει το επίδομα. Ναι, ναι, είναι υποχρεωμένος να του δώσει και το επίδομα αδείας, αλλά δεν είναι όπως το ποινικό, όπως είναι το επίδομα το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα. Με συνεννόηση πάντα με τον εργοδότη, αυτό λέει η νομοθεσία. Με το μεγαλύτερο μέρος της αδείας που παίρνει το καλοκαίρι ο εργαζόμενος, καταβάλλεται και το επίδομα αδείας. Flashback στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθημερινά, Star Βορείου Ελλάδος, κοντά στις ειδήσεις, κοντά στην επικαιρότητα. Είδαμε ότι βγάλαμε ζωντανά οτιδήποτε αυτή τη στιγμή γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε τώρα και τα τέλη κυκλοφορίας. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα ισχύσουν από του χρόνου. Η μια πρόταση που έχει κατατεθεί είναι να μπει νέο ηλικιακό όριο και να οριστεί το 2007, όχι για τους οδηγούς φυσικά, για τα αυτοκίνητα. Όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας προγενέστερη του 2007 θα πληρώνει τέλη με βάση τον κυβισμό. Όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας μεταγενέστερη του 2007 θα πληρώνει με βάση τις εκπομπές αερίων ρήπων. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, η μεταρρύθμιση αφορά σε τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα ηλικίας 6 έως 9 ετών. Αν μάλιστα θυγούν και τα οχήματα που κυκλοφόρησαν πριν από το 2007, ο αριθμός όσων επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τα στατιστικά δείχνουν ότι ο στόλος των γιοταχή σε κυκλοφορία γερνάει ταχύτατα. Το 92% των οχημάτων έχει ξεπεράσει την πενταετία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις αρχές του 2013 ήταν στο 86%. Τα οχήματα ηλικίας άνω των 10 ετών αντιπροσωπεύουν πλέον τουλάχιστον το 57-58% του στόλου, έναντι 51% το 2013. Όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχει στην τσέπη εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών, για τα γιοταχή με κυβισμό από 1072 έως 1357 κυβικά εκατοστά γλιτώνουν έως 53 ευρώ οι οδηγοί με οχήματα που εκπέμπουν γύρω στα 90 γραμμάρια ρήπων. Είναι εξαιρετικά σπάνια, αν όχι ανύπαρκτα, καθώς όλα αυτά τα οχήματα ανήκουν στην κατηγορία Euro 4. Επιβαρύνονται οι οδηγοί τα οχήματα των οποίων εκπέμπουν πάνω από 120 γραμμάρια ρήπους. Οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τα 10 ευρώ και ξεπερνούν ακόμη και τα 150 ευρώ για τα πιο ρηπογόνα οχήματα. Για τα γιοταχή με κινητήρες από 1358 έως 1548 κυβικά εκατοστά, επιβαρύνονται οι έχοντες όχημα που εκπέμπει πάνω από 140 γραμμάρια. Από τα 160 γραμμάρια και πάνω, οι επιβαρύνσεις ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Από τα 1549 έως τα 1738 κυβικά εκατοστά, το σημείο καμπής είναι τα 152 γραμμάρια. Πάνω από αυτό το όριο υπάρχουν επιβαρύνσεις. Από τα 1739 ως τα 1928 κυβικά εκατοστά προκύπτουν ελαφρύνσεις ακόμη και για τα οχήματα που εκπέμπουν έως 160 γραμμάρια ρήπους. Από αυτό το όριο και πάνω υπάρχουν επιβαρύνσεις. Στα οχήματα με κυβισμό από 1929 έως 2357 κυβικά εκατοστά οι ελαφρύνσεις είναι σημαντικές ακόμη και για αυτοκίνητα που εκπέμπουν πάνω από 200 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Το σημείο καμπής ορίζεται στα 227 γραμμάρια όριο, αρκετά αυξημένο. Τεχνικά, η ενεργοποίηση του νέου συστήματος είναι εφικτή σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς στο σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών υπάρχουν τα στοιχεία για τις εκπομπές αερίων των οχημάτων που έχουν κυκλοφορήσει το διάστημα από το 2007 έως το 2010. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και βλέπουμε, συνεχώς μιλάμε από την αρχή της εκπομπής, πρέπει να πω, για φόρους, για κόκκινα δάνεια, για ληξιπρόθεσμες οφειλές, για το τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, για το τι γίνεται με τα εργασιακά, για το τι θα γίνει με τα νέα τέλη κυκλοφορίας. Ας χαιρετήσουμε έτσι να μιλήσουμε και λίγο για κάτι πιο αισιόδοξο, αν είναι αισιόδοξο, αισιόδοξα τα νέα, με τον αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ελλάδος, αλλά και πρόεδρο των ξενοδόχων του νομού Δράμας, τον κύριο Άγγελο Καλία, να τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Φυλακτέ. Τώρα, κύριε Καλία, εσείς πρέπει να είστε και στο Βόλακα, σε ένα ειδηλιακό σημείο. Δροσερό. Μάλλον σας ζηλεύουμε. Και δροσιά πρέπει να έχει εκεί, λογικά. Δροσιά. Αρκετή δροσιά, όλο το καλοκαίρι. Χωρίς ερκοντήσιο δροσιά. Βέβαια, χωρίς ερκοντήσιο. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και προτέρημα ο Βόλακας, ότι όλο το καλοκαίρι το περνάμε χωρίς κλιματισμό και τις νύχτες ρίχνουμε και μια ελαφρά κουβερτούλα από πάνω μας. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα όλα αυτά τα γεγονότα, φυσικά με τους φόρους, τα χαράτσια, με τον έμφυα, με όλα αυτά έχουν επηρεάσει σίγουρα και το δικό σας κλάδο. Κοιτάξτε, ο δικός μας ο κλάδος έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα, δεδομένου ότι ο ΦΠΑ στη διαμονή αλλά και στην εστίαση έχει διπλασιαστεί.
δυστυχώς διπλασιάστηκε μετά την υπογραφή πολλών συμβολέων που γίνανε το Δεκέμβρη, το Γενάρη και το Φλεβάρι από τα ξενοδοχεία, από τους τουριστικούς πράκτορες προς το εξωτερικό. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την αύξηση απορροφήθηκε από τις ίδιες επιχειρήσεις. Μπορεί λοιπόν να βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή από τα κέρδη τους θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερο 20% φόρο, αντιλαμβάνεστε ότι και για εμάς τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστη τη χρονιά την οποία διανύουμε, ακόμα και αν βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία μας έχουν κόσμο. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Ο κόσμος να μην ξεγελιέται με τα εκατομμύρια αφίξεων τα οποία ακούει. Δεν είναι κάπως έτσι τα πράγματα, διότι υπάρχει παραοικονομία, το sharing economy το οποίο λέμε, που νοικιάζονται πάρα πολλά σπίτια, διαμερίσματα, βίλες, και ο κόσμος πηγαίνει εκεί. Άρα στην πραγματική οικονομία της χώρας, αφού φορολογείται και καταβάλει φόρους, δεν βλέπουμε πραγματικά νούμερα. Είναι πολλά τα μαύρα δηλαδή, κύριε Καλλιά. Είναι πάρα πολλά τα μαύρα. Τα μαύρα κοστολογούνται κοντά στα 300 με 400 εκατομμύρια το χρόνο χάνει το κράτος έσοδα από φόρους. 300-400 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ υψηλό και ακόμα το κράτος δεν έχει νομοθετήσει ούτως ώστε κάτι να κερδίσει και αν θέλετε να προστατεύσει όλους τους επιχειρηματίες του τουρισμού οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα. Διότι με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε και εμείς σε αυτή την κατηγορία. Να λειτουργούμε σαν ένα σπίτι με πολλά δωμάτια και να μην καταβάλουμε κι εμείς κανένα φόρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν θέματα. Για πέστε μου τώρα, τα στοιχεία τα οποία δίνονται κάθε χρόνο με την εμπειρία σας, 20 εκατομμύρια ας πούμε ακούσαμε κάποια χρονιά τουρίστες, περισσότεροι φέτος, η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, η περσινή, η πιο καλή η φετινή χρονιά από την περσινή, ναι. Είναι έγκυρα κύριε Καλλιά, έχουμε αυτή την κοσμοπλημμύρα. Τα νούμερα τα αποδικοποιεί ο καθένας με τον τρόπο τον οποίο θέλει. Οι περισσότεροι κάνουν σημαία της αφίξης, όπου οι αφήξεις στα αεροδρόμια, στα μεγαλύτερα αεροδρόμια τα οποία έχουμε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και τουρίστες. Και επίσης το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να έχουμε 22 εκατομμύρια αφήξεις στη χώρα μας, αλλά αυτά δεν μεταφράζονται σε διανυκτερεύσεις. Όπου αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Οι διανυκτερεύσεις είναι πολύ πιο χαμηλά. Φέτος γίνεται πάρα πολύ τόρος για τους Ρώσους οι οποίοι έχουν αυξηθεί 20 με 30%. Αλλά να θυμίσω στον κόσμο ότι το 2013 οι Ρώσοι τουρίστες ήταν 1.300.000. Πέρυσι οι Ρώσοι τουρίστες ήταν 700.000. Αν λοιπόν φέτος κλείσουμε με 900.000 Ρώσους τουρίστες, ναι, μπορούμε να συζητάμε για αύξηση. Ευδαιμονία των αριθμών. Έτσι ακριβώς. Δημιουργούμε ωραίους αριθμούς μόνο πολλές φορές. Δημιουργούμε αριθμούς για να έχουμε απλά τις εντυπώσεις και ο κόσμος να νομίζει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχαμε μπροστά μας τελευταία 5 χρόνια μια Μεσόγειο η οποία κυριολεκτικά φυλαίγεται, μια Τουρκία η οποία χτυπήθηκε πάρα πολύ με τις διαφορές που είχε η Ρωσία με την Τουρκία και εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε τουριστικά απολύτως τίποτα. Είχαμε πρόβλημα με το θεώρηση της βίζας για χιλιάδες Ρώσους οι οποίοι επιλέξαν την χώρα και τελικά ακυρώσαν το ταξίδι τους και φύγανε και πήγανε στην Ισπανία. Η Ισπανία είναι sold out από τον Μάρτιο. Εμείς ακόμα και σήμερα έχουμε διαθέσιμα δωμάτια και ψάχνουμε να βρούμε να τα πουλήσουμε. Άρα λοιπόν η τουριστική πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε πανελλήνιο επίπεδο, ο σχεδιασμός είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι και δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη του. Δυστυχώς οι αστυχισμοί, όπως υπάρχουν σε πολλά άλλα πράγματα, έτσι υπάρχουν και στο 25% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή, του τουριστικού κλάδου που στηρίζει το Υπουργείο Τουρισμού. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι αυτό γίνεται σε πανελλαδική κλίμακα. Είναι και ένα κομμάτι μεγάλο η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όπου διατηρεί τα σκύπτρα, έχω την αίσθηση, λογικά η Θάσος και από, ναι, εκεί και πέρα τίποτα, κύριε Καλλιά. Κοιτάξτε, η Θάσος αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα καλύτερα νησιά, από τα 5 καλύτερα νησιά τα οποία προτείνεται από μεγάλους τουριστικούς πράκτορες στην Ευρώπη. Και αυτό την έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ χερσαία Ελλάδα, δηλαδή έχουμε πολλά παράλληλα. Σκεφτείτε λοιπόν από τη Τράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Κατερίνη, ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πάρα πολύ μεγάλη αυτογραμμή, η οποία ουσιαστικά ποντάρει στον οδικό τουρισμό. Και ο οδικός τουρισμός μεταφράζεται σε Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια, Πολωνία, Ρουμανία. Και αυτό το κομμάτι φέτος το χάσαμε. Γιατί το χάσαμε? Διότι πολύ απλά έχουμε την προσφυγική κρίση, τις προσφυγικές ροές, οι οποίες επικοινωνιακά μας χτύπησαν πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο δεν ερχόντουσαν άνθρωποι από τα Βαλκάνια, διότι θεωρούσαν ότι τα σύνορα είναι κλειστά από τους πρόσφυγες. Άρα λοιπόν,
όταν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν για κάποια γεγονότα ότι οι δομένοι ήταν κλειστοί, ότι είμαστε πρώτο θέμα στον κόσμο. Μα, μην ακριβώς, τα ξεχνάμε. Αυτά όλα λοιπόν επικοινωνιακά περνάνε στον κόσμο όταν τα σύνορα μας είναι κλειστά. Δεν περνάνε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε όλα τα σύνορα κλειστά. Και άρα λοιπόν μαζεύονται και ακυρώνουν ή μεταφέρουν κάπου αλλού τις διακοπές τους. Άρα λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι όλη αυτή η ακτογραμμή η οποία υπάρχει και έχει τις υποδομές για να στηρίξει χιλιάδες κόσμοι, χιλιάδες τουρίστες, πώς πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Σαφώς ναυαρχίδα είναι η Θάσο. Σαφώς είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει μείνει στην περιοχή σε ένα κομμάτι το οποίο είναι αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να μιλάς ότι είσαι δίπλα σε αυτό. Αυτόματα γίνεται και σε ένα γνωρίσιμο. Αλλά θα πρέπει και τις υπόλοιπες υποδομές και το υπόλοιπο κομμάτι, κυρίως επικοινωνιακά, να το στηρίξουμε ούτως ώστε να πάρει τα νούμερα τα οποία θέλουμε. Σε όλα αυτά τώρα, για να φτάσουμε και πιο τοπικά, η Δράμα συμμετέχει καθόλου, γιατί θεωρείται η χώρα ότι είναι η βαριά της βιομηχανία, ο τουρισμός. Όχι. Στη Δράμα δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Στη Δράμα δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ότι η Δράμα αποτελεί ένα τουριστικό προορισμό. Τη Δράμα απλά την έχουμε στο μυαλό μας ότι κάνει ένα ωραίο πανηγυράκι στα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν μπορεί να φέρει κόσμο. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το πανηγυράκι εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου, φέρνει χιλιάδες κόσμο, είναι σαν να είσαι στην Τίνο 15 Αύγουστο και να έχονται χιλιάδες κόσμο να προσκυνήσουν. Άρα λοιπόν είσαι και εσύ ένα τουριστικό προορισμό. Αν είσαι ένα τουριστικό προορισμό, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να αρχίσεις να σχεδιάζεις την τουριστική προβολή του νομού σου. Αν λοιπόν δεν το αντιληφθούμε αυτό, απλά θα δούμε μεμονωμένους και βλέπουμε μεμονωμένους επιχειρηματίες να προσπαθούν να επικοινωνήσουν ή να διαφημίσουν κάτι το οποίο απλά τους φέρει λίγο περισσότερα νούμερα. Αλλά όταν έχεις Φαλατρό, όταν έχεις Παρθένο δάσος, όταν έχεις τους καταράκτες, όταν έχεις τα σπήλια, όταν έχεις την Ονειρούπολη, όταν έχεις μονοπάτια για πεζοπορία, όταν έχεις τους αεροπτεριστές, όταν έχεις τόσα μα τόσα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε καν να τα αριθμίσουμε, αναρωτιέμαι γιατί δεν είμαστε τουριστικός προορισμός. Αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο τουριστικής προβολής σε επίπεδο νομού ή σε επίπεδο δήμου. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τον κάθε δήμο μονομένα. Αυτά γίνονται με έναν οργανισμό ο οποίος μπαίνει μπροστά και διαφημίζει όλους. Και να τονίσουμε φυσικά λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Καλιά, ότι το έχετε αναφέρει και πάρα πολλές φορές, υπάρχουν και ειδικές μορφές τουρισμού, μεταξύ αυτών και ο αθλητικός τουρισμός. Για ποιο λόγο να βγαίνουν ομάδες στο εξωτερικό για προετοιμασία, να μην γίνεται εδώ? Εσείς έχετε κάνει και μια ατομική προσπάθεια, όπως το ξέρω, πάνω σε αυτό το τομέα. Είναι απαραίτητο να δουν και το θρησκευτικό τουρισμό, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά και τον αθλητικό τουρισμό. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που και το συνεδριακό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία τα κάνουν μεμονωμένοι επιχειρηματίες σε μια προσπάθεια, βλέποντας ότι ο τόπος τους έχει κάτι να πουλήσει, κάτι να δώσει στην επιχείρηση του τουρισμού. Έτσι λοιπόν και εμείς, σαν επιχείρηση, εδώ και 5 χρόνια ασχολούμαστε με το να προωθήσουμε το αθλητικό κέντρο το οποίο υπάρχει εκεί πάνω. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια γίνεται μεμονωμένα. Αλλά αν το επιτύχουμε, αν προβληθεί μια περιοχή ότι είναι αθλητικός προορισμός, είτε γίνεται από έναν ιδιωτή είτε από δύο, κάποια στιγμή αρχίζουν να έχουν ωφέλη άπαντε στην κοινωνία. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε. Ναι, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε κλείνοντας, κύριε Γαλλία. Συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση για το τουριστικό κομμάτι, πώς μπορεί να προβληθεί και τι μπορούμε να κάνουμε, και δημιουργία άμεσων υποδομών εκεί που χρήζουν οι υποδομές, για να μπορέσουμε ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια να υποφεληθούμε κι εμείς από την αδρία τουριστική ανάπτυξη η οποία έχει η χώρα. Και εμείς, κάτι τελευταίο, θα ήθελα να δούμε πώς θα λειτουργήσει σωστά και ουσιαστικά το χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο τόσα χρόνια ήταν ο πνεύμονας της τουριστικής ανάπτυξης της Δράμας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή τη στιγμή, μέσα καλοκαιριού, έχει ανοίξει το θέμα από τον Αντιπεριφερειάρχη, συζητιέται και μάλιστα έχουν ενημερωθεί ότι πολύ σύντομα θα δώσουμε και λύσεις για την ορθή και σωστή λειτουργία από αυτή τη σεζόν. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα για το χειμώνα. Να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ με την Ονειρούπολη, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Γαλλία. Συνοπτικά, συνοπτικά είδαμε, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του νομού Δράμας και αναπληρωτή γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, το θέμα που αφορά τον τουρισμό, τα στοιχεία. Τα νούμερα πολλές φορές λένε τα μεγαλύτερα ψέματα, πρέπει να πούμε. Όταν ακούμε λοιπόν νούμερα, άλλο αφήξεις αεροδρόμιο, άλλο διαμονές, άλλο. Όπως επίσης και το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης εδώ, της ευρύτερης περιοχής και του νομού της Δράμας. Φαλακρό, ένα ζητούμενο. Ξεκινάνε από όσο φαίνεται οι εργασίες για να λειτουργήσει φέτος. Και κατά δεύτερο λόγο, η καλύτερη αξιοποίηση τουριστικά και της Ονειρούπολης στην περιοχή της Δράμας.
Θα πάμε και πάλι σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε και βλέπουμε την ατζέντα της επικαιρότητας στη συνέχεια. Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, παρεμβάσεις βλέποντας την επικαιρότητα, τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Είδαμε στη σημερινή εκπομπή πολλά και σημαντικά θέματα που αφορούν πληστηριασμούς, κατασχέσεις, νέα τέλη κυκλοφορίας, έμφυα, τι θα γίνει σε επίπεδο εργατικών κέντρων από το Σεπτέμβριο, τα θέματα του τουρισμού. Πάμε τώρα να γυρίσουμε έτσι κλίμα, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων ξεκινά σήμερα το δεύτερο φεστιβάλ Via Εγνατία που διοργανώνει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής διαδρομής της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Εκδηλώσεις τέχνης, πολιτισμού, παράδοσης, αθλητισμού και γεύσεων θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων υπό το φως της Πανσελίνου. Το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα απολαύσει μια ιδιαίτερη βραδιά με παραδοσιακά λαϊκά και έντεχνα τραγούδια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Αθανασίας Κιωσέ και φυσικά τι δήλωσαν τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης όσο και αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο Θόδωρος Μαρκόπουλος. Το δεύτερο φεστιβάλ Via Εγνατία ανοίγει τις πύλες του στις 18 Αυγούστου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Πρόκειται για το φεστιβάλ που αξιοποιεί τα γεωπολιτικά, ιστορικά και πολιτισμικά δεδομένα που προέκυψαν από τη μακρά πορεία στο χρόνο της αρχαίας Ρωμαϊκής Οδού, της Via Εγνατία, και είχε την τύχη να διασχίζει την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια πολύ ξεχωριστή προσπάθεια με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Παυλίδη για την ανάδειξη των πολύ σημαντικών πλεονεκτημάτων που έχει η Εγνατία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, για την ανάπτυξη του εμπορίου, για την μετακίνηση των πληθυσμών αλλά και για στρατιωτικούς σκοπούς. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στις 5 περιφερειακές ενότητες διοργανώνει ξεχωριστές εκδηλώσεις με αναφορά στην ιστορικότητα της Εγνατίας και με εκδηλώσεις οι οποίες έχουν και πολιτιστικό αλλά και μια ξεχωριστή παρουσία για τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν μετά και την αναγνώριση από την UNESCO των αρχαίων Φιλίππων, στους οποίους έχει γίνει και η μάχη της δημοκρατίας το 42 π.Χ., στην οποία κάνουμε και μια ξεχωριστή εκδήλωση εκεί πολιτιστική και αναφέρει, αναγνωρίζει αλλά και αναδεικνύει την ιστορικότητα της περιοχής και τα σημαντικά έργα τα οποία έχουν γίνει γύρω από την Αμφίπολη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, στην 5η 18 Αυγούστου, θα ανοίξει ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, το μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, για να υποδεχτεί την πρώτη εκδήλωση ξενάγησης στην αρχαία Εγνατία Οδό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας, ενώ θα ακολουθήσει η χοροδιακή εκδήλωση βυζαντινής μουσικής με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης την Παρασκευή και το Σάββατο, 26 και 27 Αυγούστου, με αθλητικές δράσεις στον Έστω ποταμό, με καγιάκ και επίδειξη πτήσης με αλεξίπτωτα πλαγιάς, έκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και συναυλίες με τον Βαγγέλη Δημούδη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώ τοπικοί φορείς και σύλλογοι θα χορέψουν και θα μαγειρέψουν παραδοσιακά. Στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας, την Τετάρτη 31 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το πολιτιστικό αντάμωμα από χορευτικούς συλλόγους της Καβάλας, της Δράμας και της Ξάνθης. Από την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, παίρνει τη σκυτάλη η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού για τους μικρούς φίλους στις πηγές Κεφαλαρίου Δοξάτου και στην πλατεία, μετά την παρουσίαση για τη σημασία της αρχαίας Εγνατίας Οδού από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δράμας, ενώ θα ξεκινήσει παραδοσιακό γλέντι με μουσική και χορό από τους τοπικούς συλλόγους και εκδήλωση νογευσιγνωσίας. Θα γίνουν δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, μία στο χωριό Κεφαλάρη, στην πλατεία του Κεφαλαρίου και μία στα νερά της Βοϊράνης, που είναι πολύ ξεχωριστές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που έχουν και πολιτιστικό περιεχόμενο αλλά και μία ιστορική αναδρομή και μία παρουσία από την Διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την ιστορικότητα της περιοχής.
Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου διοργανώνει δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους από το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, το κυνήγι του θησαυρού Βία Εγνατία, έκθεση φωτογραφίας με θέμα την αρχαία και σύγχρονη Εγνατία Οδό, επίδειξη πολεμικών βυζαντινών τεχνών και μεγάλη συναυλία με το συγκρότημα Σταβέντο. Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου γίνεται ξενάγηση στο πιο καλοδιατηρημένο τμήμα της αρχαίας Εγνατία Οδού και από την Τραϊανούπολη ξεκινάει το Βία Εγνατία Ραν, ένας αγώνας δρόμου 16 χιλιόμετρων ταυτότητα και σημείο αναφοράς του Βία Εγνατία. Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης θα λάβουν χώρα δύο μουσικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακά δρόμενα με γκάιντες και χοροδιακή συναυλία με βυζαντινούς ύμνους σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τις τριήμερες γιορτές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η Λευκή Νύχτα είναι η γιορτή των εμπορικών καταστημάτων και των καταναλωτών που θα λάβει χώρα την 5η 22 Σεπτεμβρίου σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της Κομωτινής από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο Βυζαντινό Φρούριο το ίδιο βράδυ θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με θέμα εργασίες περαίωσης και ανάδειξης του κάστρου της Κομωτινής, καθώς και η κεντρική συναυλία με την τραγουδίστρια Φωτεινή Βελεσιώτου. Η σημερινή αναρκτήρια εκδήλωση ξεκινάει σήμερα στο μοναδικό Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Περιφέρειάς μας από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Στον ίδιο χώρο έχουμε καλέσει δύο μουσικά σχήματα τα οποία είναι εδώ της Περιφέρειάς μας και τα οποία παράγουν πολύ ψηλής ποιοτικής στάθμης μουσική. Σε μια ξεχωριστή βραδιά όπως είναι η βραδιά της Πανσολίνου του Αυγούστου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια μοναδική εκδήλωση. Συγκριτικά με πέρυσι, λέω, είναι η δεύτερη διοργάνωση. Πέρυσι ήταν πρώτη χρονιά του φεστιβάλ. Φέτος προχωράμε ένα βήμα ακόμη, είμαστε καλύτεροι οργανωτικά και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση. Σιγά σιγά, ξέρετε, ο θεσμός για να καθιερωθεί πρέπει και λίγο να παλιώσει, καλύτερα να οριμάσει. Θέλω να πιστεύω ότι και οι δύο εκδηλώσεις τις οποίες δρομολογούμε θα έχουν καλά αποτελέσματα. Ο Νομοκαβάλας, επίσης βέβαια πρέπει να πούμε ότι το Φεστιβάλ Βία Εγνατία έχει εξαιρετικές εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα είναι τουριστικό προϊόν για ολόκληρη την περιφέρεια? Ναι, πιστεύω ότι από την επόμενη χρονιά θα είναι κάτι το οποίο θα αφορά έντονα και τον τουριστικό κόσμο που επισκέπτεται την περιοχή μας. Και θα εντάξουμε και δράσεις οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον περισσότερο και για τους ξένους. Εκδηλώσεις λοιπόν τέχνης, πολιτισμού, παράδοσης, αθλητισμού και γεύσεων πραγματοποιούνται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάνω στα χνάρια της αρχαίας Εγνατίας Οδού στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ της Βία Εγνατίας. Και πάμε να δούμε και ένα θέμα που αφορά πάλι την περιφέρεια. Σημαντικές μελέτες για την ανάπτυξη της περιφέρειας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2016 Εθνική Πόρη. Την ένταξη έργων που αφορούν την άρδευση και βελτίωση του οδικού δικτύου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης. Την ένταξη έργων επιβεβλημένων για την ανάπτυξη της περιοχής που αφορούν άρδευση και βελτίωση οδικού δικτύου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης με την ένταξη των μελετών του στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2016 από τους Εθνικούς Πόρους. Πρόκειται για τις μελέτες. Μελέτη αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαρμαρά Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προϋπολογισμού 1.073.000 ευρώ που αφορά τη μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού του ταμιευτήρα του φράγματος Μαρμαρά προς τα αγροκτήματα Ακροποτάμου, Κοκκινοχωρίου, Γαλιψού, Ορφανίου και Κάριανης καθώς και την κατασκευή τριών αντλιοστασίων και τα δίκτυα μεταφοράς νερού σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Σκοπός είναι η βελτίωση της παραγωγής 500 παραγωγών και ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής. Το σχεδόν κατασκευασμένο φράγμα δυστυχώς δεν έχει δίκτυα άρδευσης. Μελέτη ποδηλατοδρόμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προς εγκαταστάσεις Δημοκρητίου Πανεπιστημίου προϋπολογισμού 170.000 ευρώ. Με το έργο αυτό προβλέπεται η ποδηλατική σύνδεση της Κομωτινής τόσο με την Πανεπιστημιούπολη όσο και με το Κόσμιο συνολικού μήκους 5.480 χιλιόμετρων και προς τις δύο κατευθύνσεις με σκοπό την ακίνδυνη διέλευση φοιτητών ποδηλατών επί των δύο αυτών οδικών αξώνων.
Οι ωφελούμενοι θα είναι τόσο οι φοιτητές, αλλά και οι διαμένοντες και κινούμενοι στις δύο αυτές κατευθύνσεις. Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Οι μελέτες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης των υλοτόμων, την διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος επενδυτικών σχεδίων και την εγγένη προστασία των ελληνικών δασών από λαθροϋλοτομία. Μελέτη κατασκευής αρδευτικών δικτύων για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων αντιπλημμυρικών έργων, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ. Οι μελέτες αυτές αποσκοπούν στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των φραγμάτων Καβυσού και Λύρας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και Κουδουνίων και Δοξάτου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας με την κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η κάλυψη των αναγκών άρδευσης της ευρύτερης περιοχής, η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος των περιοχών, η υποβοήθηση της ανάπτυξης του πρωτογενού τομέα και η εγγένεια ανάπτυξη της ευαίσθητης από γεωγραφικής απόψεως περιοχής. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αντιπλημμυρικό αρδευτικό φράγμα κάτω Βροντούς στη θέση Καρβουνόρεμα νομού Δράμας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Με το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά η μελέτη του θέματος, θα ενισχυθεί η υδροδότηση του αρδευτικού δικτύου κάτω Ευρωκοπίου 60.000 στρεμμάτων και θα αυξηθεί αποφασιστικά η καλλιεργούμενη έκταση, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η αξία της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Και δεν τελειώσαμε, πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή εκπομπή, αφού ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Κώστας Δαδούδης, μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ Βορείου Ελλάδος και στην Αθανασία Κιωσέ, αναφέρθηκε και έκανε και έναν απολογισμό για τις καταστροφές που υπέστη ο νομός Δράμας τις τελευταίες ημέρες με τις πολλές και σημαντικές, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, πυρκαγιές. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας τον μήνα Αύγουστο. Οι μεγάλες φωτιές σημειώθηκαν κυρίως σε δασικές εκτάσεις στο Πευκοδάσος Κυργίων, σε δασική έκταση στην Πλατανιά και στην περιοχή Μαυροκορδάτου Ψηλής Ράχης. Στα σημεία κάηκαν ολοσχερώς μεγάλες εκτάσεις, αγγίζοντας το σύνολο περίπου τα 750 στρέμματα, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο φυσικό περιβάλλον των περιοχών. Η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί έρευνες ώστε να βρεθούν άμεσα οι υπαίτιοι των πυρκαγιών, καθώς θεωρείται δεδομένο πως όλες οι φωτιές προκλήθηκαν από εμπρησμό. Εάν συγκρίνουμε και τις καιρικές συνθήκες βάσει των οποίων μπήκαν οι πυρκαγιές και τις αποστάσεις πλην του Πευκοδάσους των Κυργίων που είχαμε να διανύσουμε, νομίζω ότι θα λέγαμε είχαμε το ελάχιστο των καμένων εκτάσεων και πέρα από την προσπάθεια φυσικά των πυροσβεστικών δυνάμεων που ήταν συγκινητικές και νομίζω ότι χάρη των προσπαθειών αυτών δεν καταγράψαμε μεγαλύτερες επιφάνειες καμένων εκτάσεων. Όπως σας είπα, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει έρευνες και για αυτές τις τρεις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα ανοιχτά με στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από το Αρχηγείο και από την Αθήνα και σε συνεργασία με άλλους φορείς, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σύντομα θα μπορούμε να έχουμε και απτά και ανακοινώσιμα αποτελέσματα. Συνολικά πόσες εκτάσεις καήκαν? Συνολικά καήκαν γύρω στα 750 στρέμματα και από τις τρεις πυρκαγιές με τη μερίδα του λέοντος, θα έλεγα, των καμένων εκτάσεων στη φωτιά του Μαυροκορδάτου. Όσον αφορά τους εμπρησμούς σε δάση, σύμφωνα με το άρθρο 265 του ποινικού κώδικα, οι ποινές που προβλέπονται είναι με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 998/79 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
Όσον αφορά τους εμπρισμούς από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 266 του ποινικού κώδικα, αν η πράξη του άρθρου 265 παράγραφος 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 2.900 ευρώ μέχρι 29.000 ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται. Είδαμε την επικαιρότητα, κάναμε ένα flashback στα γεγονότα τα οποία τρέχουν, κυρίες και κύριοι, στην γενικότερη πολιτική επικαιρότητα, στο θέμα των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Βασίλη Κροκίδη. Είδαμε την πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας το καυτό Σεπτέμβριο για την κυβέρνηση και το σχολιάσαμε τον κύριο Γιώργο Σαβρίδη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δράμας. Συζητήσαμε για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και υποδομών με τον κύριο Άγγελο Καλία, πρόεδρο των ξενοδόχων νομού Δράμας. Είδαμε το Via Egnatia, είδαμε μια στατιστική σχετικά με τις πυρκαγιές. Καλό θα είναι φυσικά να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν. Δεν είναι η φύση για να παίζεις, η φύση είναι για να προστατεύεις και να τη βλέπεις σαν, θα το χαρακτήριζε έτσι, το μεγάλο μας σπίτι, το σπίτι όλων των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν οι παρεμβάσεις από το Star Βόρειο Ελλάδος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι. Καλή επιτυχία στους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξασφαλίσαμε ακόμη ένα μετάλλιο στην ιστιοπλοεία. Να είστε καλά. Γεια σας.